Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε για Χριστό αδελφοί, όλοι εκείνοι που μας ακούτε και βοηθάτε στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για την κατανόησή σας και ελπίζουμε με τη δύναμη του Θεού η εκπομπή αυτή να προχωρήσει και να γίνει καλύτερη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το κεφάλαιο Θήτα, ένα το κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, όπου βλέπουμε τον εγκυνετής τυφλό, τη θεραπεία του εγκυνετής τυφλού. Ας διαβάσουμε λίγο το κείμενο μέχρι ενός σημείου και ας μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Και ενώ διέβαινε ο Ιησούς από το μέσο της πόλεως, είδε άνθρωπο ο οποίος είχε γεννηθεί τυφλός. Και τον ρώτησαν οι μαθητές και του είπαν: Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός τυφλός? Αμάρτησε αυτός όταν ήταν ακόμα στη λιλιά της μάνας του δηλαδή? Αμάρτησαν οι γονείς του? Και τιμωρείται αυτός? Απεκρίθη ο Ιησούς: Ούτε αυτός αμάρτησε. Και εδώ μπορούμε να δούμε, κάνοντας μια μικρή, έτσι, χρήσιμη όμως σημείωση, ότι δεν αμαρτάνει ο άνθρωπος πρώτης γεννήσεώς του. Και εμάς μας φαίνεται αδιανόητο να το λέμε αυτό. Αλλά υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν στη μετασάρκωση και λένε ότι ο άνθρωπος πληρώνει αμαρτίες του παρελθόντος. Γι' αυτό λοιπόν, για να λείψει κάθε παρεξήγηση, θα πούμε ότι ο Χριστός αποκλείει εδώ τη μετασάρκωση λέγοντας: Αυτός που γεννήθηκε τυφλός δεν αμάρτησε ο ίδιος. Τώρα όποιος έχει νου, καταλαβαίνει, συγκρίνει και αντιλαμβάνεται τι λένε. Αλλά ούτε οι γονείς του αμάρτησαν, λέει. Αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν δια της υπερφυσικής θεραπείας των οφθαλμών του τα έργα που η δύναμη και η αγαθότης του Θεού εργάζεται. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα προσωτηρία του ανθρώπου έργα του Θεού, ο οποίος με έστειλε στον κόσμο. Εφόσον ζω στην παρούσα ζωή, έρχεται ο μέλλον βίος, οπότε κατά τη διάρκεια της νυχτός καταπάβουν τα έργα. Και ουδείς δύναται να εργάζεται. Όσο είμαι στον κόσμο όμως, με τη διδασκαλία και τα θαύματά μου, είμαι το φως του κόσμου. Όταν δε είπε αυτά, έφτισε χάμω, έκανε πυλό και έχρισε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού. Έβαλε γύρω-γύρω στα μάτια τον πυλό αυτό. Και το έκανε αυτό για να μας επιβεβαιώσει ο Χριστός ότι έτσι φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Από πυλό φτιάχτηκαν τα όργανα του ανθρώπου, το σώμα του ανθρώπου. Και δοκιμάζοντας την πίστη του τυφλού, του λέει: Πήγαινε ύψου στη στέρνα Σιλοάμ, Σιλοάμ σημαίνει απεσταλμένος, και ύστερα ο τυφλός πήγε και ενήφθη, επλήθηκε και ήρθε στο σπίτι του με μάτια υγιή. Οι γείτονες που τον έβλεπαν πρωτύτερα έλεγαν: Δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητιάνευε? Άλλοι έλεγαν: Αυτός είναι. Άλλοι έλεγαν: Δεν είναι αυτός, αλλά κάποιος άλλος όμοιος προς αυτόν. Εκείνος έλεγε: Εγώ είμαι. Ο τυφλός που πρωτύτερα ζητούσε ελεημοσύνη. Κατόπιν αυτής της βεβαιώσεως έλεγαν: Πώς θεραπεύτηκαν τα μάτια σου? Αποκρίθηκε και τους είπε: Ένας άνθρωπος που ονομάζεται ο Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τα μάτια. Και τώρα βλέπω. Μου είπε: Πήγαινε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ και πλήσου. Πήγα λοιπόν όπως μου είπε και απέκτησα το φως μου. Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας αυτής του θεραπευθέντος τυφλού, είπαν οι Ιουδαίοι: Πού είναι εκείνος που σε έκανε καλά? Δεν ξέρω, τους λέει. Τότε τον πήρα τον πρώην τυφλό και τον οδήγησαν στους Φαρισαίους. Και από εκεί αρχίζει η οδύσσια του τυφλού. Με το ζόρι δηλαδή να τον βγάλουν τρελό. Όταν ο Ιησούς σημειωτέν έκανε αυτό το θαύμα, ήταν Σάββατο. Και όπως ξέρουμε, οι Φαρισαίοι δεν ήθελαν ο Ιησούς να θεραπεύει το Σάββατο. Όταν λοιπόν οδήγησαν τον τυφλό στους Φαρισαίους,
τον ερώτησαν πώς έγινες καλά, του είπα και είπε αυτός ότι αυτός που με θεράπευσε μου έλεγε πυλό στα μάτια και μου είπε πήγαινε πλήσου, πλήθηκα και τα μάτια μου θεραπεύτηκαν. Και τώρα βλέπω. Έλεγαν λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους, ο άνθρωπος αυτός δεν εστάλει από το Θεό, γιατί δεν φυλάει την αργία του Σαββάτου. Αυτό τους πείραξε, η αργία του Σαββάτου που δεν φύλασε ο Χριστός. Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει αποδεικτικά σημάδια και θαύματα, έλεγαν άλλοι, και έτσι διαφωνούσαν μεταξύ τους. Βέβαια, εάν δεν ήταν άνθρωπος του Θεού, πώς έκανε αυτό το θαύμα το οποίο δεν έχουν ξαναδεί ποτέ εδώ στο Ισραήλ. Και επειδή παρετείνεται η διαφωνία τους, άρχισαν να εξετάζουν τον τυφλό. Εσύ του λένε, τι λες για τον άνθρωπο αυτό? Αξίζει να ακουστεί και η δική σου γνώμη, διότι τα δικά σου μάτια θεράπευσε εκείνος. Και εσύ περισσότερο από κάθε άλλο γνωρίζεις τα περιστατικά της θεραπείας σου. Τι τους λέει ο τυφλός? Εγώ νομίζω λέει, ότι αυτός που με θεράψει είναι προφήτης. Κατόπιν λοιπόν από το χαρακτηρισμό αυτό που έκανε ο θεραπευτής τυφλός για τον Ιησού, για τον οποίο δυσταρεστήθηκαν οι Ιουδαίοι, δεν πίστεψαν το πράγμα αυτό. Δεν πίστεψαν ότι ο τυφλός απέκτησε το φως του. Ώσπου φώναξαν τους γονείς του τυφλού και τους ρώτησαν, αυτός είναι ο γιος σας ο οποίος επιμένεται ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν αφού γεννήθηκε τυφλός τώρα βλέπει? Αποκρίθηκαν οι γονείς και είπαν, γνωρίζουμε καλά ότι αυτός είναι ο γιος μας και γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε. Ποιος τον θεράπευσε και του άνοιξε τα μάτια δεν το ξέρουμε. Φοβήθηκαν δηλαδή. Ήξεραν αλλά δεν το ομολογούσαν. Αλλά είπαν, αυτός έχει ηλικία. Δεν είναι μικρό παιδί, πρέπει να είναι 40-50 χρονών. Και συνεπώς αντελήφθη πώς έγινε η θεραπεία του. Και ρωτήστε τον αυτόν τον ίδιο να σας πει πώς συνέβη. Μίλησαν οι γονείς του τυφλού, επειδή έτσι φοβούνταν τους Φαρισαίους. Διότι είχαν συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, όποιος πιστεύει στον Χριστό, να γίνει από συνάγωγος, να τον κόβουν από τη συναγωγή, να μην πηγαίνει στην εκκλησία πια. Εξαιτίας αυτού του φόβου λοιπόν δεν το δέχτηκαν και είπαν ότι έχει όριμη ηλικία ο γιος μας και αυτό να ρωτήσετε. Αφού λοιπόν από τους γονείς του τυφλού δεν μπόρεσαν να πληροφορηθούν τίποτα για τη διάψευση της θεραπείας την οποία οπωσδήποτε επήγοντο να την ακούσουν για να ησυχάσει και η συνείδησή τους των Φαρισαίων, επιτέλους ρε παιδί μου δεν έκανε τέτοιο θαύμα και όμως έκανε. Λοιπόν, φώναξαν οι Ιουδαίοι για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν, δόξαζε το Θεό, ομολογώντας ότι πλανήθηκες και ότι αναγνωρίζεις την αλήθεια. Εμείς είμαστε σε θέση να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός που καταλύει την αργία του Σαββάτου είναι αμαρτωλός. Απεκρίθηκε ο τυφλός και είπε, αν ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως καλά ένα γεγονός. Ότι ενώ πρωτήτερα ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Το συνεχίσουμε, είναι ωραίο το κομμάτι και πιο κάτω. Είναι τόσο αληθινό, τόσο δυνατό αυτό το πράγμα στην ψυχολογία. Αλλά πούμε λίγα λόγια πριν να αρχίσουμε να εξετάζουμε. Βλέπουμε τον τυφλό να έχει ένα χαλίβδινο χαρακτήρα. Να λέει, δίχως να φοβάται την αλήθεια. Και του λένε λοιπόν, πες μας τι ακριβώς σου έκανε. Πώς σου άνοιξε τα μάτια. Μήπως ας πούμε με τη δύναμη του Βελζεβούλ, με τη δύναμη, κάποια άλλη δύναμη. Τι πιστεύεις γι' αυτόν? Θέλουν να μολύνουν τον τρόπο της ενέργειας του Χριστού. Ο τυφλός, σχεδόν αγανακτισμένος, δεν καταλαβαίνουν, απαντάει με θάρρος ότι σας είπα ήδη ότι δεν θέλετε να ακούσετε. Γιατί πάλι με ρωτάτε να ακούσετε το ίδιο πράγμα? Μήπως θέλετε να γίνετε μαθητές του? Οι Φαρισαίοι εθίγησαν στον εγωισμό τους
επειδή είπε αυτό το πράγμα. Και αποκρίθηκαν, εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μίλησε στο Μωυσή. Δεν ξέρουμε αυτός, για τον Χριστό, από πού κατάγεται. Διότι αυτός παραβαίνει την αργία του Σαββάτου. Εκεί κολλήσανε. Ίσως ήταν το πρόσχημα βέβαια. Αυτό είναι το εκπληκτικό, λέει ο τυφλός. Εσείς που είσαστε αρμόδιοι, δεν γνωρίζετε από πού κατάγεται. Κι όμως αυτός μου άνοιξε εμένα τα μάτια. Ξέρουμε επίσης ο Θεός ότι δεν ακούει τους αμαρτωλούς, αλλά μόνο τους ευσεβείς. Πώς λοιπόν αυτός εισακούστηκε από τον Θεό και με θεράπευσε. Και ο ζήλος αυτός του μικρού, του ταπεινού ανθρώπου, νίκησε την κακία των Φαρισαίων. Και κάνει έναν επίλογο ο πρώην τυφλός και λέει, εκ του αιώνος δεν έχει ακουστεί ότι κάποιος άνοιξε τα μάτια κάποιου που γεννήθηκε τυφλός. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Οι Φαρισαίοι λοιπόν, επειδή δεν μπόρεσαν να τον κάμψουν, καταφεύγουν στο τελευταίο μέτρο όλων των ανθρώπων του κακού, στην ύβρη, τον εγωισμό και στη βία. Βρίζουν και βιάζουν εκείνοι οι οποίοι είναι εχθροί της αληθείας. Και τον πέταξαν έξω τον τύπο. Άκουσε όμως ο Ιησούς ότι έγινε και τον πέταξαν έξω και του λέει, εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού. Και εκείνος αποκρίθηκε και του είπε, ποιος είναι Κύριε αυτός για να πιστέψω σε αυτόν. Και του είπε ο Ιησούς, έτσι απλά, τον βλέπεις. Είναι αυτός που μιλάει μαζί σου. Αυτός είναι. Και ο τυφλός τότε του είπε, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησε αυτόν. Έπεσε στα γόνατα και τον προσκύνησε. Η αμαρτωλή και η ταπεινή, αγαπητοί αδελφοί, είναι οι προνομιούχοι της καρδιάς του Χριστού. Έκανε θαραλέα μαρτυρία για τον Χριστό ο τυφλός. Και πήγε ο Χριστός επί τούτου να τον βρει και να τον αμύψει, να του δείξει δηλαδή ότι δεν είσαι μόνος σου, αλλά είμαι μαζί σου. Δεν σε εγκαταλείπω δηλαδή στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Αλλά εγώ που είμαι θεάνθρωπος, σε υποστηρίζω. Και γυρίζει ο Χριστός και λέει ότι η έλευσή μου στον κόσμο εδώ έφερε κρίμα, διαχωρισμό, κρίση δηλαδή, ώστε αυτοί που έχουν σωματικά μάτια και τις γνώσεις να σκοτιστούν και να μην βλέπουν. Αυτοί που έχουν δηλαδή την ψεύτικη γνώση. Και εκείνοι που είναι τυφλοί σωματικώς, δίχως θεολογικές γνώσεις, δίχως τίποτα, να βλέπουν την αλήθεια και να αντιλαμβάνονται τι είμαι εγώ και τι κάνω. Δηλαδή πιστεύουν αυτοί οι απλοί στους λόγους μου. Τότε οι παριστάμενοι Φαρισαίοι λέει αντελήφθησαν όταν άκουσαν αυτό το πράγμα και του είπαν, μήπως και εμείς είμαστε τυφλοί, δάσκαλε, ειρωνικά. Και ο Χριστός τους δείχνει ότι η τύφλωσή τους αυτή είναι πραγματική και τους λέει, αν είσαστε τυφλοί, δεν θα είχατε αμαρτία. Τώρα όμως λέτε βλέπω και έχουμε γνώσεις θεολογικές, αλλά δεν πιστεύετε. Άρα η αμαρτία σας μένει ασυγχώρητη. Δηλαδή, ήρθε ο Χριστός για να ανοίξει τα μάτια των ταπεινών και να κλείσει τα μάτια των υπερηφάνων. Έδειξαν οι Φαρισαίοι την μοχθηρή τους διαγωγή. Έδειξαν την ζηλοθονία τους απέναντι στον Χριστό. Αλλά ας δούμε αυτή τη ζηλοθονία, αν όντως την έχουμε και εμείς αγαπητοί. Γιατί η ζηλοτυπία και ο φθόνος είναι νοσήματα της ψυχής, αρρώστιες. Τι σημαίνει ζηλεύω? Σημαίνει, θα πει από το ζέο, βράζω. Ζέο, το ζηλεύω, βγαίνει το ρήμα ζέο. Βράζω μέσα μου. Επίσης σημαίνει ότι λυπάμαι για ό,τι καλό έχει ο άλλος. Άρα, ζήλια, ζηλοτυπία, είναι η λύπη που αισθάνεται ένας άνθρωπος για την ευτυχία και τα καλά ενός άλλου ανθρώπου.
Η ζηλία και ο φθόνος είναι τα χειρότερα των αμαρτημάτων. Λόγω της μυστικότητος, της δύσκολης διαγνώσεως και της ολεθριότητας την οποία φέρουν μέσα στην κοινωνία, αλλά ειδικά στην ψυχή αυτού που ζηλεύει. Ένας ο οποίος ευτύχησε στη ζωή του, γίνεται αντικείμενο ζήλιας από τους γείτονές του, από τους εχθρούς του και από τους φίλους του πολλές φορές. Μια κοπέλα που παντρεύεται με ένα καλό γαμπρό, γίνεται και αυτή αντικείμενο ζηλοτυπίας. Ένας ωραίος στην εμφάνιση άνθρωπος γίνεται αντικείμενο ζηλοτυπίας από άλλους και ταλαιπωρείται πολλές φορές για αυτό το λόγο. Ένας που έχει λεφτά, το μόνο που δεν ζηλεύουν εδώ που τα λέμε είναι τους σοφούς. Γιατί μια και δεν τους καταλαβαίνουν, δεν τους ζηλεύουν κιόλας. Όπως το Σοκράτη τον θεωρούσαν έναν άνθρωπο έτσι, αλλά και πολλούς άλλους, τον Απόστολο Παύλο, δεν τον θεωρούσαν έναν τυχαίο άνθρωπο, ενώ ήταν ένας Απόστολος, μέγας, ο μεγαλύτερος των Αποστόλων, όπως λένε, μαζί με τον Πέτρο, οι κορυφαίοι Απόστολοι. Λοιπόν, αλλά ας δούμε μια διαφορά. Ο θυμωμένος δεν λέει δεν θυμώνω γιατί ο θυμός του φαίνεται. Ο μεθυσμένος δεν λέει ότι δεν μεθάω γιατί μυρίζει. Το ίδιο για αυτός που καπνίζει τσιγάρο και όλα αυτά τα πάθη φαίνονται. Ο ζηλότυπος όμως μπορεί να κρύβεται και από τους άλλους, αλλά να κρύβεται και από τον ίδιο τον εαυτό του. Και βλέπουμε οι Φαρισαίοι εδώ πέρα πώς ζηλεύουν τον Χριστό και προσπαθούν να βρουν χίλιους τρόπους, μύριους τρόπους, δικαιολογίες για να τον συκοφαντήσουν, για να τον κάνουν δηλαδή να τον υποβιβάσουν. Από τη σύλλα τους γίνεται αυτό, δεν γίνεται από τη λογική τους. Χιλιάδες δικαστήρια έχουν γίνει, αγαπητοί αδελφοί, λόγω της ζηλοτυπίας. Αλλά έχει και ενεργητική μορφή ζήλια, εκτός από την παθολογική, παθητική μάλλον μορφή, που στρέφεται προς τον ίδιο τον άνθρωπο, στρέφεται και προς τα έξω. Και όπως καταλαβαίνουμε, αυτός που ζηλοτυπεί και φθονεί, έχει ιδιαίτερα μυστικά και τρόπους να σταλάζουν δηλητήριο στην καρδιά του άλλου, με τρόπους. Παραδείγματος χάρη, οι επαγγελματίες μεταξύ τους. Ο γιατρός ξέρει πως θα πονέσει τον συνάδελφό του, ξέρει ακριβώς τι θα του πει. Δεν θα του πει χοντροκοπίες όπως λένε οι άλλοι, κάτι λεπτό θα του πει για να τον τσακίσει ψυχολογικά και να τον πατήσει στο ευαίσθητο σημείο. Οι δικηγόροι μεταξύ τους ξέρουν, οι γυναίκες μεταξύ τους ξέρουν πού πονάει η άλλη, ποια είναι τα κουμπιά τους, ας πούμε, τα ευαίσθητα, και πρέπει να πατήσουν για να τον κάμψουν, να τον πονέσουν, να τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Η κακία λοιπόν αυτή του φθόνου των Φαρισαίων αλλά και όλων των ανθρώπων είναι μεγάλη, όχι μόνο επειδή είναι κρυφή κακία, αλλά είναι και ολέθρια κακία. Η ολεθριότηση της κακίας αυτής της ζηλοτυπίας έγινε σε πολλά, αλλά κυρίως είναι μια αργή αυτοκτονία. Τρώει τον άνθρωπο, τον εφέρνει στον τάφο δηλαδή σιγά σιγά. Δεν υπάρχει ζηλότυπος ο οποίος να μην τρώγεται ο ίδιος, γιατί όπως λέμε βράζει, ζέει, έτσι, ζήλος του ζέω. Ο ζηλόφθονος έχει ταραχή. Έχει ταραχή στη συνείδησή του και το μυαλό του γίνεται πεδαριώδης. Όπως βλέπουμε εδώ στους Φαρισαίους κατά τη θεραπεία του γενετής τυφλού. Εκτός αυτού, ο ζηλόφθονος χαράζει, σταλάζει μάλλον, σιγά σιγά το δηλητήριο, ακόμα και με το γέλιο του, με την ειρωνία του και μπορεί να φτάσει και μέχρι ανθρωποκτονίας. Πολλά εγκλήματα έχουν γίνει για λόγους ζήλιας. Όπως είδαμε και στην Παλαιά Διαθήκη, τις προάλλες που μιλάγαμε για τους αδερφούς του Ιωσήφ, οι οποίοι από ζήλια, επειδή ήταν ωραιότερος και εξυπνότερος ο Ιωσήφ, ο αδερφός τους, όχι από την ίδια μάνα, ήταν από άλλη μάνα, από τον ίδιο πατέρα. Παιδιά του Ιακώβ ήταν και τα 12 παιδιά, αλλά από τρεις διαφορετικές γυναίκες, γιατί είχε παντρευτεί τρεις γυναίκες ο Ιακώβ. Τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μονογαμία, για να μην παίρνουν θάρρος κάποιοι που κατηγορούν την Παλαιά Διαθήκη εύκολα, αλλά ο φθόνος είναι κακό μεγάλο, γιατί κάποιος χαίρεται με τη δυστυχία του άλλου. Και πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, και εμείς που δεν το καταλαβαίνουμε, πολλές φορές βλέπουμε τηλεόραση,
τις ειδήσεις. Βλέπουμε τι παθαίνουν οι άλλοι άνθρωποι και ίσως δεν χαιρόμαστε, αλλά νιώθουμε ικανοποίηση για το ότι δεν το πάθαμε εμείς. Δεν συμπάσχουμε δηλαδή με αυτόν που το έπαθε, δεν αισθανόμαστε μέσα μας εκείνο το γιατί ο καημένος να πάθει αυτή τη ζημιά. Δεν μπαίνουμε στη θέση του εύκολα, αλλά ξέρετε τι λέμε. Α, εγώ καλά είμαι. Εγώ δεν έχω πάθει αυτή την αρρώστια. Δεν έχω πάθει τη χήμα. Εγώ δεν έχασα το παιδί μου όπως το έχασε αυτός που σκοτώθηκε με τη μηχανή, με το αυτοκίνητο. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, και αυτό δείχνει ψήγματα, όχι ζήλιας βέβαια, αλλά ετεροπάθειας. Δηλαδή, το να βλέπουμε ότι δεν πάθαμε αυτό που έπαθε ο άλλος, άρα εμείς είμαστε καλά, άρα είμαστε πιο υγιείς, παίρνουμε θάρρος δηλαδή για τη ζωή, βλέποντας πόσο λιγότερα παθήματα έχουμε από τους άλλους. Κι όμως αυτή δεν είναι χριστιανική στάση ζωής. Ο χριστιανός πρέπει να συμπάσχει. Ο χριστιανός πρέπει να κλαίει με αυτούς που κλαίνε και να γελάει με αυτούς που γελάνε. Όχι να κλαίει από δυστυχία, αλλά από συναντήληψη, από το ότι κλαίει και ο συνάνθρωπός του, ο φίλος του, ο άγνωστος, ο αδερφός του. Διότι τελικά όλοι δεν είμαστε αδέρφια, εφόσον έχουμε κοινούς προγόνους. Όλοι έχουμε προγόνους, τον Αδάμ και την Εύα. Ψέμα είναι αυτό, που δεν είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι η συγκλονιστική αλήθεια αυτή ότι όλοι καταγόμαστε από ένα DNA το οποίο διαχωρίστηκε μετά στα επιμέρους. Κατά 99,9 όλοι οι άνθρωποι έχουμε το ίδιο DNA. Ελάχιστες είναι οι διαφορές. Ή μάλλον, θα το πούμε διαφορετικά, έχουμε διαφορετικό DNA, διότι όπως έχουν διαφορετική φωνή, πρόσωπο, μάτια, κίνηση και οτιδήποτε άλλο χαρακτηριστικό, περπάτημα, έχουμε και διαφορετικό DNA, έτσι ακριβώς. Όμως, το γονιδιακό υλικό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, κατά 99,9% το έχει κάθε άνθρωπος. Είμαστε 99,9% όμοιοι. Και οι άντρες, και οι γυναίκες, και οι γέροι, και τα παιδιά, και οι νέοι, άπαντες. Και οι μαύροι, και οι άσπροι, και οι κίτρινοι, οι Κινέζοι, οι μαύροι, όλοι έχουμε 99,9 ίδιο γονιδιακό υλικό. Με τις προσωπικές διαφοροποιήσεις που γίνονται βέβαια, αλλά με τρομακτική ομοιότητα. Όπως μοιάζει η εικόνα του αίματος ενός ανθρώπου με του άλλου, διότι αν πάρουμε το αίμα από έναν οποιοδήποτε άνθρωπο της γης, από την Αλάσκα, από έναν Εσκιμό, από τον Βόρειο Πόλο, μέχρι τη γη του Πυρός, μέχρι την Αυστραλία, την Οκεανία, τα νησιά του Πάσχα, ό,τι θέλετε, όπου μπορεί να πάει το μυαλό σας, εάν φέρουμε δύο εξετάσεις αίματος, μία από τον ένα και μία από τον άλλον, δεν θα δείτε διαφορές. Ποσοτικές διαφορές θα δείτε, ποιοτικές διαφορές δεν θα δείτε. Δηλαδή, ο ένας να έχει αιματοκρίτη και ο άλλος να μην έχει αιματοκρίτη. Ο ένας να έχει ερυθρά αιμοσφαίρια και ο άλλος να έχει άλλα αιμοσφαίρια. Όλοι έχουμε ερυθρά αιμοσφαίρια. Και έτσι δεν μπορούμε από το αίμα, αν ρωτήσετε μικροβιολόγο, θα σας το βεβαιώσει, να καταλάβουμε αν ο άνθρωπος αυτός κατάγεται από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ιαπωνία, τη Λαπωνία, τη γη του Πυρός, το Περού, τις Ινδίες, το Πακιστάν και οπουδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχωριστεί από εκεί τίποτα. Αλλά αν προχωρήσουμε και λίγο, έτσι κάπως λίγο πιο επιστημονικά στο θέμα αυτό, υπάρχουν περιοχές που έχουν προσβληθεί από κάποια αρρώστια. Ας πούμε, οι παλιοί πρόγονοι τους προσελήθηκαν από τυφοειδή πυρετό. Μπορεί να αφήσει μερικά στοιχεία στο σώμα του ανθρώπου. Από άλλες νόσους, κυρίως του αίματος. Προσβλήθηκαν από ελώδη πυρετό. Και αφήνουν στίγματα.
τους παλαιότερους, στο αίμα που τα βλέπουμε. Όπως είναι το στίγμα, το βαρύ στίγμα της μεσογειακής ανεμίας, που κάποτε αρρώστησαν βαριά από τα έλλειντα, οποία υπήρχαν εδώ στις περιοχές της Μεσογείου, πάρα πολλοί άνθρωποι και μετέφεραν στο γονιδιακό τους υλικό αυτή την αρρώστια. Και όταν βρέθηκαν δύο, άντρας και γυναίκα, να έχουν προγόνους μάλλον από αυτό το καταστραμμένο γονιδιακό υλικό, γέννησαν παιδιά μεσογειακής ανεμίας. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται πάντα εξέταση του αίματος στους μελόνυφους, για να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, αν τυχόν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, να το προλάβουν και να λάβουν τα μέτρα τους. Αλλά σε επανέλθουμε τώρα πάλι στο θέμα μας. Είδατε πώς πειράχτηκαν δηλαδή εδώ οι Φαρισαίοι, πόσο πάρα πολύ έτσι ενοχλήθηκαν από τον Χριστό. Ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι αυτοί έχαναν πλέον την υπόθεση των ανθρώπων, αυτούς που άρμεγαν δηλαδή. Έλεγαν τον κόσμο να πηγαίνει προς τον Χριστό. Και αυτό τους ανάγκαζε, κατά κάποιο τρόπο, να πηγαίνουν αντίθετα με οτιδήποτε έκανε ο Χριστός, έστω και αν ήταν δίκαιο και δικαιολογημένο και σοφό. Αυτό το οποίο δίδασκε και έκανε. Και είδατε ότι προσπάθησαν να κάμψουν με πονηρία τους γονείς, να τους αποσπάσουν την ομολογία ότι αυτός δεν ήταν τυφλός. Και με αυτόν τον τρόπο να εξαγριωθούν εντός εισαγωγικών εναντίον του, λέγοντας πως είναι απατεώνας και κάνει απατηλά θαύματα. Αλλά υπάρχει δίκης οφθαλμός. Υπάρχει το μάτι του Θεού που τα βλέπει όλα. Και δεν άφησε αυτή την ψευχιά των Φαρισαίων να βγει. Αλλά οι μεν γονείς, όσο μπόρεσαν, τόνισαν την αλήθεια αυτή, σταμάτησαν όμως σε ένα σημείο, δεν έκαναν ομολογία του Χριστού, σταμάτησαν σε ένα σημείο διότι φοβήθηκαν, όπως φαίνεται. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Σου λέει, μήπως μας διώξουν από την Εκκλησία και μας κάνουν από συνάγωγους. Και όταν άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι τους είπε ότι έχετε πνευματική τύφλωση και δεν βλέπετε δηλαδή αυτά που συμβαίνουν, τότε αυτοί, εμείς λέει αναγνωρισμένοι δάσκαλοι του έθνους, είμαστε πνευματικά τυφλοί και πρέπει να γίνουμε μαθητές σου για να ανοίξουν τα μάτια μας. Ασφαλώς αυτό έπρεπε να κάνουν. Να γίνουν μαθητές του Χριστού, μπας και ανοίξουν τα μάτια τους. Και τους είπε το περίφημο αυτό ο Ιησούς, αν είσαστε τυφλοί, δεν θα είχατε αμαρτία. Αλλά επειδή λέτε ότι βλέπετε, η απιστία σας προέρχεται από πονηρία. Από πονηρία προέρχεται και διαστραμμένη διάθεση. Γι' αυτό το λόγο λέτε ότι εμείς είμαστε διδάσκαλοι και δεν μπορεί να μας διδάξει κανένας. Μάλιστα είσαι διδάσκαλος και ακούσεις κάτι το σωστό και σοφό από έναν άλλον, δεν πρέπει να το δεχθείς επειδή είσαι δάσκαλος. Δηλαδή τι θα πει δάσκαλος, παντεγνώστης. Αυτό το έχουν πολλοί άνθρωποι και δεν το καταλαβαίνουν. Είμαι λέει δικηγόρος, τα ξέρω όλα λέει. Μα και διαβάστε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που τα ξέρει όλα. Κάποιος άλλος δικηγόρος, κάποιος άλλος άνθρωπος έχει περισσότερες γνώσεις από σένα σε ένα θέμα. Γιατί να μην το παραδεχτείς. Οι πιο σοφοί άνθρωποι είναι εκείνοι που παραδέχονται ότι δεν ξέρουν ένα θέμα, το οποίο δεν το ξέρουν.
δεν είναι υποχρεωμένος ούτε ο γιατρός, ούτε ο δικηγόρος, ούτε οποιοδήποτε ο αρχιτέκτονας, να είναι παντογνώστης. Και εκείνο το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, θα μπορούσαμε να το επισημάνουμε, είναι ότι εάν παραδεχτεί κάποιος ότι έκανε ένα σφάλμα, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά οδεύει στον δρόμο του Θεού, διότι αυτή είναι η μετάνοια, η αποδοχή του σφάλματος. Διότι σφάλμα είναι η αμαρτία. Εκείνος λοιπόν που δεν δέχεται το σφάλμα του, τι λέει? Εγώ είμαι αναμάρτητος, λέει. Άρα, αφού είσαι αναμάρτητος, τι είσαι, Θεός είσαι? Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως αμαρτωλός. Χιλιάδες εκατομμύρια αμαρτίες κάνουμε την ημέρα και δεν τις καταλαβαίνουμε. Μα και σκέψεις που κάνουμε μπορεί να είναι αμαρτία. Πράξεις και λόγια, άπειρα. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι και αμαρτωλοί είμαστε και δεν είμαστε παντογνώστες. Θαυμάζω τους ανθρώπους, τους επιστήμονες και πολλούς άλλους οι οποίοι λένε αυτό το πράγμα εγώ δεν το ξέρω. Τους βγάζω το καπέλο. Ξέρω ότι μπορεί να τους έχω, πρέπει να τους έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά στους ξερόλες όμως, που τους εξετάζεις πάνω σε ένα ειδικό θέμα και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί τυχαίνει να ξέρουμε κάποιοι άνθρωποι άλλα θέματα που άλλοι να μην τα ξέρουν. Όταν λοιπόν γνωρίζεις καλά ένα θέμα και του κάνεις την ερώτηση του ξερόλα και σου πει άλλα τ' άλλον, τότε καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επιπόλαιος. Και συνήθως οι επιπόλαιοι λένε ότι γνωρίζουν τα πάντα. Ενώ οι σοφοί άνθρωποι λένε δεν τα γνωρίζω όλα. Κάποτε πήγε, λέει κάποιος, να πούμε και κάτι για τα παιδιά, έτσι. Πήγε κάποιος άρχοντας, πάρα πολύ πλούσιος, σε ένα μεγάλο γιατρό που του ζητήσαν, τον καλύτερο γιατρό της εποχής του. Και του λέει, πάσχω από αυτή την αρρώστια και θέλω να με κάνεις καλά. Λέει, να σε εξετάσω, να δούμε τι αρρώστια έχεις και να δούμε. Τον εξετάζει, του είπε προηγουμένως, έμαθα ότι είσαι καλός γιατρός και μην στεναχωριέσαι για την αμοιβή σου, θα σου δώσω όσα μου ζητήσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τον εξέτασε λοιπόν ο γιατρός, αυτός ο καλός γιατρός, και του έδωσε τη θεραπεία, τα ανάλογα φάρμακα της εποχής, τι είχαν τότε. Δυστυχώς όμως, ο άρχοντας μετά από ένα μήνα επανήρθε και ήταν στα ίδια και χειρότερα χάλια. Και του λέει, με εξαπάτησες. Μου πήρες ένα ολόκληρο κιούπι, λέει, με ένα θησαυρό μέσα, λέει, με χρυσά φλουριά που μου ζήτησες και δεν με έκανες καλά. Και του απαντάει ο σοφός γιατρός. Δεν μου λες, αρχοντά μου, λέει, τι μου πλήρωσες, τις γνώσεις μου ή την άγνοιά μου? Λέει αυτός, σου πλήρωσα τις γνώσεις. Α, πολύ ωραία. Οι γνώσεις μου κάνανε όσα μου έδωσες. Αν ήθελες όμως να πληρώσεις την άγνοιά μου, όσα δηλαδή δεν ξέρω, θα έπρεπε να έχεις χρυσάφι όπως έναν ολόκληρο ωκεανό από χρυσάφι για να πληρώσει εκείνα που δεν ξέρω. Είδατε τι σοφή απάντηση. Αυτά που ξέρω και όπως τα ξέρω, δεν σε κάνανε καλά. Δεν μπόρεσε να σε γιατρέψω. Το παραδέχομαι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρω την αμοιβή μου για τον κόπο που ξόδεψα για να μάθω όλα αυτά τα πράγματα που έμαθα και να γίνω ένας καλός γιατρός επιστήμονας της εποχής εκείνης. Έτσι λοιπόν να ξέρουμε ότι οι γνώσεις μας δεν είναι μεγάλες και πρέπει να παίρνουμε συμβουλές και από άλλους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το ταπεινό, το σωστό και το σημαντικό. Και για τα λίγα με λεφτά που μας μένουν, να πούμε πως οι Φαρισαίοι ήταν το χειρότερο προζύμι της εποχής εκείνης. Και ο Χριστός θα έλεγε στους μαθητές του, φυλαχτείτε από τους Φαρισαίους. Αυτό τους εννοούσε, να μην εγγίζετε τη διδασκαλία των Φαρισαίων. Είναι μια διδασκαλία μολυσμένη, διότι κολλώνει στον τύπο. Αλλά όσα σωστά σας λένε, και είναι μέσα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και είναι του Μωυσή και του Νόμου, να τα δεχόσαστε, γιατί αυτοί είναι επιτετραμένοι και ειδικοί να σας πούνε τα σωστά.
Όμως τις πράξεις που κάνουμε, να μην τις αποδέχεστε, διότι ο δάσκαλος πρέπει να είναι και αυτός σωστός, και αν ο δάσκαλος δεν κάνει αυτά που λέει, δεν πρέπει να του έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και μέσα στο Ευαγγέλιο λέει «οποιών και διδάξας». Πρώτα, Κύριε, θα κάνεις αυτά που λες, για να μην έχεις μεγάλο στόμα και να λες πολλά, και μετά θα το κηρύξεις αυτό το πράγμα που κάνεις. Δηλαδή, αν δεν πιστεύεις στον Χριστό, κάνεις διδασκαλία περί πίστεως. Αν δεν είσαι μαθητής του Χριστού, θέλει να κάνεις άλλους ανθρώπους μαθητές του Χριστού. Αν δεν είσαι σοφός, ή μάλλον, αν δεν είσαι εγκρατής, διδάσκεις με σοφία την εγκράτεια στους ανθρώπους, πώς θα γίνεις πιστευτός ότι αυτό που λες είναι αλήθεια, αν δεν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι ότι αυτό που τους λες και τους προτείνεις είναι πραγματικά αληθινό και σωστό? Κοιτάξτε πόση λογική έχουν οι άνθρωποι που ζηλεύουν και πόση λογική έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάθει. Ο απαθής άνθρωπος έχει πιο καθαρό μυαλό. Διότι ζηλεύοντας οι Φαρισαίοι εδώ, γίνονται πιο κουτί και αμαθής από έναν ζητιάνο, τυφλό, ο οποίος ούτε έμαθε γράμματα, ούτε είχε κάποιες ιδιότητες για να μπορέσει κάτι να κάνει, να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος, όπως σήμερα πολλοί άνθρωποι που στερούνται το φως έχουν άλλες γνώσεις και μπορούν και δουλεύουν μέσα στην κοινωνία. Είναι μεταφραστές, είναι επικοινωνιακοί, δουλεύουν στον ΟΤΕ και σε τόσα άλλα επαγγέλματα, επειδή έχουν γνώσεις αυτοί οι άνθρωποι. Και έτσι, μη έχοντας ένα προσόν, έχουν άλλα προσόντα τα οποία είναι χρήσιμα στην κοινωνία. Αυτός δεν είχε κανένα προσόν ο Κακομοίρης. Ήταν ένας κοινός ζητιάνος του δρόμου. Κι όμως είχε πιο πολύ λογική από τους Φαρισαίους. Τι τους είπε? Είναι σαν να τους λέει, βρε εσείς, δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αμαρτωλός, τη στιγμή που τον ακούει ο Θεός και κάνει τόσα θαύματα εδώ μπροστά μας και έβαλε τα μάτια σε μένα, ο οποίος δεν είχα μάτια. Και με τι θάρρος θα ερχόμουν να σας πω ψέματα εγώ, εάν δεν μου είχε κάνει αυτή τη θεραπεία ο Χριστός? Λοιπόν, οι τυφλοί βλέπουν τον Χριστό, ενώ οι ανοιχτωμάτες, λόγω της ζήλιας τους, χάνουν την οπτική τους εικόνα. Τρεμοπαίζει η εικόνα μπροστά στα μάτια τους και δεν μπορούν να τον δουν. Έχουν τον Χριστό μπροστά τους, ο οποίος είναι ο υπεροχότερος όλων των ανθρώπων. Οι ίδιοι οι υπηρέτες τους, τους έλεγαν ότι ειλικρινά δεν μίλησε ποτέ άνθρωπος όπως αυτός ο άνθρωπος. Μην κάνετε το λάθος να νομίζετε ότι είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Εμείς δεν τον συλλάβαμε γιατί εχμαλωτιστήκαμε από την ομιλία του και από τη μορφή του και από τα λόγια του και από τα πράγματα που είδαμε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα, τσακωθήκανε με τους υπηρέτες. Άντε, λέει, πηγαίνετε να γίνετε μαθητές αυτών όλων. Ηλίθιοι, τους έβρισαν, λέει, και τους υπηρέτες τους. Και διάλυσαν τη συνεδρίαση. Εκεί λοιπόν που είναι τυφλή σωματικός και δίχως θεολογικής γνώσης, είδαν καλύτερα από τους δασκάλους του Ισραήλ και πίστεψαν στον Χριστό. Ενώ οι άλλοι, επειδή ήταν σκοτισμένοι, σαν μενόμενοι τάβροι, σαν μεθυσμένοι πραγματικά, μεθάει ο άνθρωπος από τη ζήλια. Η ζήλια μεθάει και τον τυφλώνει. Γι' αυτό να προσέχουμε πολύ όλα τα πάθη. Τη ζήλια, τον εγωισμό, το θυμό. Ο θυμός δεν κάνει τον άνθρωπο τρελό? Όποιος άνθρωπος είναι θυμωμένος, τον έχετε δει πολλές φορές, τα σπάει όλα γύρω του και φωνάζει και αυτόνει και μπορεί να πάθει συγκοπή, ανακοπή καρδιά σε εκείνη την ώρα από την ένταση που έχει φτάσει η πίεση του 23-25. Δεν βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος πάσχει και είναι φοβερό το πάθος του? Κοκκινίζει το πρόσωπό του, βρίζει το λαιμό του, η φλέβα του, φωνάζει, βρίζει.
αλλά και η μέθη δεν κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να δει μπροστά του ή να μην μπορεί να καταλάβει τα λεγόμενα των άλλων και να παρεξηγεί συνεχώς. Η μέθη τυφλώνει. Αλλά τουλάχιστον η μέθη τυφλώνει τη διάρκεια της μέθης. Όταν ο άνθρωπος ξεμεθύσει πάλι γίνεται normal. Ενώ ο ζηλιάρης δεν μπορεί να γίνει ποτέ normal. Ο εγωιστής, ο τυφλωμένος από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό, αυτό που έχει πάθει ο Εσφόρος, ο Σατανάς, τι έχει πάθει. Έχει πάθει εγωισμό. Το πάθος του εγωισμού, της αλαζονίας. Είναι τρέλα η αλαζονία. Είναι τρέλα. Αυτά λοιπόν να μας αξιώσει ο Θεός, να μην έχουμε ζήλια, αγαπητοί φίλοι, για τα αγαθά του άλλου. Γιατί παραβαίνουμε και εντολή ζηλεύοντας. Ποια είναι η εντολή? Να μην ζηλέψεις τα πράγματα του άλλου. Ού και επιθυμήσεις, λέει, όσο το πλησίο σου εστί. Γιατί αυτό μπορεί να σου οδηγήσει σε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις. Μπορεί να σου οδηγήσουν σε φοβερές καταστάσεις η ζήλια, ο θυμός και ο εγωισμός. Και ο Θεός λέει στους ταπεινούς γίνεται ήλαιος, αγαπάει πολύ τους ταπεινούς ανθρώπους. Και ταπεινοφροσύνη θα πει να ξέρω τι είμαι. Ένα τίποτα δεν είμαι, μπροστά στο Θεό είμαι ένα τίποτα. Και μπροστά στους ανθρώπους πάλι ελάχιστη ποσότητα. Ξέρετε πόσοι γεννηθήκανε πιο έξυπνοι και πιο όμορφοι και πιο δραστήριοι και πιο πλούσιοι και πιο και πιο και πιο από αυτού, από εμάς. Εκατομμύρια δισεκατομμύρια ανθρώπων. Τι είμαστε λοιπόν, γιατί πρέπει να υπερηφανόμαστε ότι είμαστε κάτι? Υπερηφάνεια είναι πάθος. Είναι αρρώστια. Και πότε φεύγει αυτή η αρρώστια? Όταν μπει στην καρδιά μας η χαρά του Χριστού. Όταν μπει η χαρά του Χριστού μες στην καρδιά μας, αυτή μας θεραπεύει. Από τον εγωισμό, από τη ζήλια, από το θυμό, από τη μέθη, από όλα αυτά τα πάθη τα οποία σκοτώνουν τον άνθρωπο πρώτης ώρας του. Αν βάλουμε στην καρδιά μας τον Χριστό, θα έχουμε πάντοτε χαρά. Και δεν εννοώ χαρά το να γελάμε και να πετάμε πράγματα κλπ. Όχι αυτό. Είναι αυτό που λέει στο Άγιον Όρος η χαρμολύπη. Να έχουμε μέσα μας την ειρήνη του Χριστού και αυτή να μας βοηθάει να τη στεκόμεθα στις αντίξωες καταστάσεις, σε ανθρώπους παράολους, περίεργους, εχθρικούς και να έχουμε τη δύναμη και αυτούς να τους αγαπάμε, διότι ο Χριστός μας είπε να αγαπάμε κάθε άνθρωπο. Και να μην έχουμε μίσος εναντίον των Αλβανών, των Γερμανών, των αυτών κλπ. Από αυτά που ακούμε σήμερα. Οι άνθρωποι δεν είναι ούτε Γερμανοί ούτε Αλβανοί, είναι ό,τι είμαστε κι εμείς. Ο καθένας έχει μια προσωπικότητα. Δεν πρέπει λόγω της εθνότητος ή του χρώματος ή οτιδήποτε. Και αν έχουν κάποια χαρακτηριστικά, αυτοί οι άνθρωποι που λέμε τώρα, και αυτό υπάρχει μια δικαιολογία. Αυτούς τους ανθρώπους αφήσανε αστοιχείο τους και αγράμματος και δίχως Χριστό και δίχως εικόνες και δίχως Ευαγγέλια και δίχως τίποτα, δίχως κλήρο, δίχως να μπορούν να κάνουν το σταυρό τους. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Να μην μπορείς να εκφράσεις το θρησκευτικό συνέστημα, που είναι ένα κυρίαρχο συνέστημα, μέσα στον άνθρωπο το χριστιανικό συνέστημα. Είναι πως το όνομά του, να μην μπορεί να πει το όνομά του δηλαδή. Πολυλογήσαμε όμως σήμερα, πρέπει εδώ κάπου να κλείσουμε την εκπομπή μας, επισημένοντας πόσο σοβαρό είναι το θέμα της ζήλιας και του φθόνου, και όχι επειδή είπαμε η ζήλια είναι κρυφός φθόνος, αλλά επειδή είναι και ολέθριος, καταστρεπτικός, ο φθόνος και η ζήλια. Γιατί πρώτος καίγεται και υποφέρει ο ζηλόφθονος. Δεν χαίρεται τη ζωή του. Δεν χαίρεται τη ζωή του. Και όπως είπαμε, η κλοπή και όλα τα άλλα που κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει το κακό, τα κάνει με τη σάρκα του, με το φρόνημα της σαρκός, δηλαδή επειδή υπάρχει μια αιτία. Αλλά ο ζηλόφθονος δεν έχει κάποια ουσιαστική αιτία όταν ζηλεύει. Είναι περίεργο το πάθος της ζήλιας. Δεν αισθάνεται καλά επειδή ο άλλος ευτυχεί. Και όπως είπαμε, σταλάζει σιγά σιγά, προσπαθεί να σταλάξει το δηλητήριο στον άλλον, να τον δει να μην ευτυχεί πια για να ικανοποιηθεί. Και έχουν γίνει και αδελφοκτονίες
από τη ζήλια. Και μάλιστα είναι η πρώτη αιτία αδελφοκτονίας, αν θέλουμε να το πιστέψουμε αυτό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Άβελ από ζήλια σκότωσε τον αδελφό του. Οι Φαρισαίοι από ζήλια θανάτωσαν τον Χριστό. Το συνέδριο από ζήλια εξόντωσε τον Στέφανο και τον λιθοβόλησαν. Οι αδελφοί του Ιακώβ, οι αδελφοί του Ιωσήφ, από ζήλια τον έριξαν στο λάκκο και μετά τον πούλησαν. Κοίτατε τι έγινε. Ο Θεός έφερε τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε να ζητήσουν να πάνε να τον προσκυνήσουν. Αυτό που τους είχε πει ότι κάποτε θα δείτε τα δεμάτια, να το πείτε αυτό στα παιδιά, όσοι το γνωρίζετε από τους γονείς, να την πείτε την ιστορία του Ιωσήφ, για την ωραία ιστορία. Όσο κακό του προσπαθούσαν να του κάνουν οι αδελφοί του, τόσο καλό του έκανε ο Θεός. Διότι κατέληξε να γίνει άρχοντας, μετά το Φαραώ, ο πρώτος άρχοντας στην Αίγυπτο. Ο πουλημένος σκλάβος. Και όταν η γυναίκα του Πετεφρή όρμηξε στο μικρό 20χρονο Εβραιόπουλο, επειδή λέει τον λυμπίστηκε και ήταν ωραίος, ήταν επανέξυπνος και ωραίος στα χαρακτηριστικά του, λαμπρός, και ζήτησε να κοιμηθεί μαζί της, εκείνος έφυγε, λέει, τρέχοντας. Και γιατί, είπε μετά, πώς μπορώ να κάνω μπροστά στο Θεό ένα τέτοιο πράγμα, μοιχεία δηλαδή, και δεύτερον, στον άνθρωπο ο οποίος μου εμπιστεύτηκε το σπίτι του, τον Πεντεφρή. Είδατε τι αγνότητα και δικαιοσύνη είχε αυτό το παιδί, που άλλο στη θέση του θα έκανε άλλα πράγματα. Αλλά αυτό αμείβεται, γίνεται αντιβασιλέας της Αιγύπτου, παίρνει υπουργός των οικονομικών όλο το σιτάρι, έγινε σιτοδία, λέει, έγινε δηλαδή έλλειψη σταριού, και ήρθανε από την άκρη του κόσμου τα αδέρφια του, δίχως να τον γνωρίζουν πια, και του τον πούλησαν 10 χρονών, 12, και αυτός είχε γίνει 30 χρονών, 35, και δεν γνωρίζει όταν δεις ένα παιδάκι 12 χρονών μετά έναν άντρα 35 χρονών, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και έτσι, ο Θεός υπερύψωσε τον ταπεινό Ιωσήφ και καταδίκασε τους αδελφούς να σέρνονται και να φυλακίζονται για να πάρουν ένα τσουβάλι στάρι από τα χέρια του αδελφού τους. Δεν ξέρω αν αφήσαμε και μερικά απ' έξω σήμερα, κάτι άλλο θέλω να πούμε, αλλά δεν γίνονται όλα σε μια εκπομπή λοιπόν. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί σας, αν θέλει ο Θεός. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε, Κύριε.